Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ξανά με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγο ο πρόεδρος Ερντογάν εξέπεμψε νέα σκληρά αρνητικά μηνύματα και εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας. Τι έχει συμβεί, Μανώλη? Ναι, ρωτήθηκε και για τον πύραυλο Ταϊφούν, αυτό το βαλιστικό πύραυλο που υποστηρίζει ότι πετάει εκατοντάδες χιλιόμετρα, έχει μια εμβέλεια εκατοντάδων χιλιόμετρων. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Τουρκία φτιάχνει τα ειδικά της μη επανδρομένα αεροσκάφη, πολλά ανταλλακτικά των F-16, και λέει χαρακτηριστικά ότι η παραγωγή του πυράβλου Ταϊφούν προκαλεί ιδιαίτερους φόβους στους Έλληνες. Λένε ότι μπορεί να στοχεύσει την Αθήνα. Αν δεν κάτσουν ήσυχοι, τότε βεβαίως μπορεί να πλήξει την Αθήνα. Εσύ από την Αμερική παίρνεις όπλα απευθύνει στην Ελλάδα και τα τοποθετείς στα νησιά. Τότε και η Τουρκία δεν θα κάτσει ήσυχη όταν κάνεις τέτοια πράγματα και εγκαθιστάς αμερικανικά όπλα στα νησιά, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι ίσως η πρώτη φορά που εκτοξεύει απειλή και ονοματίζει την πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, ο Ερντογάν, με αυτόν τον τρόπο που μας περιέγραψε. Ακριβώς, και βεβαίως με τον πύραυλο, τον βαλιστικό πύραυλο Ταϊφούν, που υποστηρίζει η Τουρκία ότι έχει πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμή. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Μανώλη.